Μαρτυρικές ημέρες περνούν κάτοικοι της Οδού Ερμής στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Κνωσού, οι οποίοι, όπως καταγγέλουν, παραμένουν ακόμα και ξάγρυπνοι, περιμένοντας να βγει έστω μία σταγόνα από τις βρύσες τους. Το πρόβλημα της υδροδότησης στην περιοχή είναι μεγάλο, αφού τα νοικοκυριά μετρούν πάνω από 7 με 8 ημέρες χωρίς νερό. Εδώ και 10 ημέρες, 8 μέρες δεν υπάρχει καθόλου νερό. Παίρνουμε τη ΔΕΙΑΗ, από τη μία μας λέει ότι το νερό υπάρχει, το νερό είναι εξαφανισμένο. Ας μας πει λοιπόν κάποιος αρμόδιος τι συμβαίνει. Δεν έχετε ούτε σταγόνα. Ούτε σταγόνα. 30 χρόνια είμαι εδώ. 30 χρόνια το ίδιο πρόβλημα, ακριβώς το ίδιο πρόβλημα 30 χρόνια. Γιατί είμαστε στο πιο ψηλό σημείο. Το τραβάνε από εκεί κάτω, μέχρι να έρθει εδώ το νερό. Έχετε νερό, λένε, αλλά νερό δεν έρχεται. Δεν είδα όμως κανένα υπεύθυνο να έρθει εδώ, να δει τις βρύσες, να δει τα τέτοιο. Εγώ να το σπίτι μου εδώ και έχω μπετόνια και φέρνω από το χωριό. Και είναι αυτό το πρόβλημα τώρα κάθε 7, 8, 10 μέρες που δεν έχουμε νερό. Η γυναίκα μου δεν κοιμάται όλη νύχτα να περιμένει στο μοτεράκι πότε θα το αφήσουν σαν τυράκι. Έχουμε θέμα νερού, ότι έρχεται νερούλας, μας γεμίζει τα ντυπόζητά μας. Έχουμε θέμα. Οι κάτοικοι της περιοχής τονίζουν ότι πρόκειται για ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν κάθε χρόνο τέτοια εποχή. Μάλιστα την ώρα που δεν έχουν νερό, κάποιοι καλούνται να το πληρώσουν ακριβά. Λογαριασμό νερού 312, έχετε ξαναδεί? Και νερό τώρα το καλοκαίρι δεν έχουμε, αυτό θέλουμε να πούμε. 250 έχετε ξαναδεί, 120, 180, ποτέ δεν είχαμε λιγότερα. Πιο πολύ από το ρεύμα. Έχουμε πάει στη ΔΕΙΑΗ σαν 6 φορές για αυτό το θέμα. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ μέσα από την εκπομπή Κρήτη σήμερα απαντά πως η υπερκατανάλωση αυτής της περίοδου που η θερμοκρασία χτυπά κόκκινο είναι μια αιτία που πολλές περιοχές του Ηρακλείου ζουν το μαρτύριο της σταγόνας. Ξαφνικά στις τελευταίες 10 μέρες έχει γίνει πανικός. Έχει γίνει. Γιατί έχουμε υπερκαταναλώσεις. Προφανώς όλοι ξέρουμε ότι έχουμε μια πρωτοφανή η καλοκαιρία και ζέστη. Ποτέ δεν είχε ξαναγίνει. Τα 750 χρόνια ποτέ δεν είχαμε επί μια εβδομάδα 35-40 μήνα Μάιο. Ναι. Έχουμε όλο τον κόσμο που ήταν μέσα στα σπίτια του όλο αυτό τον καιρό. Με αποτέλεσμα να μην μπορεί το σύστημα να υποστηρίξει. Εκεί έχουμε κάνει προσπάθειες, έχουμε βρει λύσεις. Η λύση είναι σε εξέλιξη. Και στις Βασιλιές όμως η κατάσταση δεν είναι διαφορετική για πολλά νοικοκυριά, με τις βρύσες να μην έχουν σταγόνα. Το νερό, νεράκι λένε οι κάτοικοι και στις Βασιλιές. Πολλά νοικοκυριά έχουν να δουν σταγόνα στη βρύση τους εδώ και μέρες. Δεν έχουν σταγόνα, νερό? Καθόλου όχι. Βλέπω τα βυτεία και κουβαλάνε συνεχώς. Μιλάμε για όλη την περιοχή εδώ στις Βασιλιές. Αυτό είναι σύνηθες φαινόμενο. Κάθε χρόνο τα ίδια. Φέτο άρχισε πολύ πιο νωρίς και τι θα γίνουμε το καλοκαίρι δεν ξέρουμε καθόλου. 4-5 μέρες δεν έχουν και μία έχουν για λίγο. Πρέπει να έχει μηχανάκι να το τραβήξει και δεν προλαβαίνει ο κόσμος αφού έχει αγανακτήσει. Δεν έχει. Εν τω μεταξύ δεν ήταν μικρό το πρόβλημα με την υδροδότηση και στην οδό Ευμαθίου στις Μεσαμπελιές. Κάτοικοι της περιοχής όμως δηλώνουν ότι από σήμερα το πρωί ο εφιάλτης φαίνεται να τελείωσε για τα σπίτια τους.